Λοιπόν, και μόλις άκουσα εγώ τη λέξη κρατικοποίηση, λέω Παναγία μου, λέει, το ξέρουν οι εταίροι. Και όχι μόνο εγώ. Σας ρώτησε και ο κ. Καραμαλής χθες, έτσι δεν είναι? Από ιδιωτικοποίηση το είπαμε εμείς. Ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέα. Ναι, λες ξαφνικά. Είναι μυστήριο πραγματικά που ρώτησε ο κ. Καραμαλής. Δηλαδή θα μπορούσε να ρωτήσει τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, τον κ. Μητσοτάκη, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μιλάνε καθημερινά με τους θεσμούς. Έχουν ιδιαίτερες συναντήσεις, σχέσεις, συνομιλίες που δεν ανακοινώνουν τι λένε, από κοινού τουλάχιστον. Άρα πραγματικά εμείς απορούμε γιατί μας ρώτησε εμάς. Εντάξει, αφού η αποκρα... δηλαδή, τι είπε, η μεταρρύθμιση σημαίνει αποκρατικοποίηση για τους εταίρους σίγουρα. Οπότε, δεν τώρα νομίζω, κυρία Κασίμα, ότι είναι έτσι. Στις κανονικές ευρωπαϊκές χώρες και στις κανονικές δημοκρατίες, που οι πολιτικές ηγεσίες δεν έχουν φέρει τις χώρες στην κατάσταση που την έφερε η Νέα Δημοκρατία και ο Παλαιοκομματισμός στη δική μας χώρα. Ούτε φαντάζομαι ότι αν στην κυβέρνηση της Γερμανίας δεν ήταν ο κ. Σόιμπλε, θα πήγαινε να καρφώνει επί της ουσίας και να ζητάει άλλα πράγματα από την κυβέρνηση που θα ήταν η κυρία Μέρκελ. Αυτά είναι μια νέα, παλιά μάλλον για τη χώρα μας, πρακτική της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, μάλλον με αυξανόμενη ένταση. Και δεν θέλω να το σχολιάσω, το σχολιάζει ο ελληνικός λαός, το βλέπει ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχουν τοποθετήσεις άλλων ευρωβουλευτών εκτός από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψέγουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα ευρωπαϊκά όργανα γιατί δείχνουν, λέει, επίοικια στη χώρα. Είναι να τρελαίνεται κανείς. Ούτε υπάρχει συνάντηση κανός άλλου πολιτικού ηγέτη αξιωματικής αντιπολίτευσης κάποιας χώρας να συναντιέται με τον κύριο Σόιμπλε και να μην βγαίνει μία ανακοίνωση κοινή του τι είπανε. Ούτε υπάρχει άλλος αντιπρόεδρος, ακόμη και συντηρητικού κόμματος, να παραδέχεται ότι μιλούσε με τους θεσμούς γιατί έπρεπε να πέσει η κυβέρνηση, να μην κλείσει αξιολόγηση και να πάμε σε εκλογές. Άρα ο κύριος Καραμαλής καλό θα ήταν να ρωτήσει τα στελέχη του κόμματός του για να τον ενημερώσουν τι συνομιλίες έχουν και αν έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση ή όχι την άδεια κατά τη δική τους τακτική. Εμείς έχουμε μια άλλη τακτική. Εμείς βλέπουμε τι λένε οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, οι ευρωπαϊκές οδηγίες, συνεργαζόμαστε με τα όργανα και τις διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί δεν θέλουμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συγκεκριμένη αντίληψη για την Ευρώπη και το όραμα που πρέπει να έχουμε για την Ευρώπη και αυτό κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένας κανονισμός από το 2007 για τις αστικές συγκοινωνίες. Αυτόν τηρήσαμε. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά σε αυτόν τον κανονισμό. Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέγει ποιο σύστημα αστικών συγκοινωνιών θέλει να έχει. Αυτό που απαγορεύει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός και είναι απολύτως αιτιολογημένο είναι να μην έρχεται ένα κράτος μέλος και να λέει αναθέτω στο τάδε ιδιωτικό κρατικοδίαιτο μονοπόλιο τις αστικές συγκοινωνίες μιας πόλης. Αν επιλέξει ότι κάθε χώρα να έχει δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, έχει δημόσιες. Απαγορεύει δηλαδή αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη με τον ΟΑΣΤ. Να δούμε έχει... λίγο το θέμα, γιατί βεβαίως αυτό τώρα ψηφίστηκε. Οι αιχμές που λέτε, που αναφέρατε και εχμές, τώρα και χθες. Είναι κατηγορίες, είναι συγκεκριμένες. Είναι κατηγορίες, ναι, συγκεκριμένες στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε να δούμε λιγάκι την υπόθεση. Ναι, γιατί ο κόσμος αν δεν έχετε αντίρρηση. Βεβαίως. Δεν πολύ ξέρει τι συμβαίνει. Η υπαινιγμία αυτή σε ξέρουν στη Θεσσαλονίκη και όσοι έχουν ζήσει έστω και λίγο στη Θεσσαλονίκη ή έχουν σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γινόταν με τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Υπήρχε ένα περίεργο καθεστώς. Δεν ήταν ούτε ιδιωτικές ούτε δημόσιες. Όχι, ήταν αμοιγέστατα ιδιωτικές. Υπήρχαν... Επιχορηγούνταν. Βεβαίως. Εντάξει, τι είναι. Αυτός είναι ο ιδιωτικός τομέας της Νέας Δημοκρατίας. Ένας κρατικοδίαιτος, σπάταλος, ανεξέλεκτος, ιδιωτικός τομέας. Είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στη χώρα. Είναι αυτό που υπερασπίζονται. Όταν λένε ιδιωτικό τομέα στη Νέα Δημοκρατία, είναι ακριβώς τέτοιου είδους μορφώματα, τέτοιου είδους οάσεις πατάλης του δημόσιου χρήματος, που συνεχίζουν να το υπερασπίζονται. Να, και να το αναπαράγουν. Γιατί αναπαράγουν, συγγνώμη κύριε Βασιλόπουλε, και αυτοί οι μηχανισμοί με τη σειρά τους, τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, τους δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα.
οι κατηγορίες προς τη Νέα Δημοκρατία και για το σύστημα αυτό που την κατηγορείται ότι έστησε στη Θεσσαλονίκη με τον ΟΑΣΤ, πώς επιβεβαιώνονται από το μετοχολόγιο? Το έχετε ζητήσει, σας το έχουν δώσει? Βεβαίως, μου το δώσανε ετεροχρονισμένα. 39.000 μέρισμα το χρόνο, δηλαδή, για πείτε μας λίγο, αφού έχετε το μετοχολόγιο, τι έχετε βρει, τι συνδέσμους έχετε βρει? Μας το έδωσαν ετεροχρονισμένα, δεν υπήρχε στο Υπουργείο Μεταφορών. Δεν είναι πρωτότυπο να δίνει το Υπουργείο Μεταφορών δεκαετίες τώρα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και να μην έχει το μετοχολόγιο του ΟΑΣΤ που συνεργάζεται και έχει σύμβαση? Δεν είναι ότι δεν υπήρχε αυτό μόνο. Δεν υπήρχε ένα φύλλο χαρτί, ένα έγγραφο που να λέει ότι ο ΟΑΣΤ πληρεί και τηρεί τη σύμβαση που έχει. Αλλά τα χρήματα δινόντουσαν. Τα πρόσωπα που ήταν πίσω από αυτό το μετοχολόγιο? Είναι αρκετά τα πρόσωπα που υπήρχαν πίσω από το μετοχολόγιο. Συνδέονται με πολιτικά πρόσωπα? Βεβαίως συνδέονται με πολιτικά πρόσωπα. Θα κάνατε κάτι παραπάνω γι' αυτό? Όχι, δεν θα σας πω κάτι συγκεκριμένο. Γιατί θα γίνει έλεγχος, θα γίνει έλεγχος και ποια πρόσωπα ήταν από τη μεταπολίτευση και μετά μετοχή και πώς. Γιατί είναι άλλο να έχετε κληρονομήσει, κύριε Βασιλόπουλε, εσείς από τον παππού σας κάποια μερίσματα του ΟΑΣΤ και άλλο να τα έχετε αγοράσει κιόλα που απαγορευόταν. Επομένως, βεβαίως, όλο αυτό θα γίνει. Θα το στείλετε στον εισαγγελέα, τι θα γίνει? Να δούμε αν ήταν παράνομο, αλλά πρέπει να ξέρουν οι πολίτες ποιοι είχαν μετοχές εκεί, ποιοι ήταν βουλευτές, ποιοι ήταν υπουργοί, ποιοι ήταν συγγενείς τους, για να εξηγήσουμε και μερικές συμπεριφορές που δεν συνάδουν ούτε με αυτά που πρεσβεύει θεωρητικά εντός εισαγωγικών η Νέα Δημοκρατία και ο Πολυκομματισμός, τουλάχιστον αυτά που λένε στους πολίτες. Να μάθουμε τι γινόταν. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Πόσα θα στοιχήσει στο κράτος αυτή η μεταβίβαση? Θα επιβαρύνει το κρατικό προϋπολογισμό Εγώ ή θα αλαφρύνει? Κοιτάξτε, αυτό θα το καθορίσει τα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά θα σας δώσω μερικά στοιχεία και θα βγάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Υπήρχε μία σύμβαση το 2001 που όριζε ότι το 2010 η κινητή και κίνητη περιουσία του ΟΑΣΤ περιέρχεται στο ελληνικό δημόσιο. Το 2008 έγινε επέκταση της σύμβασης, τελείως τυχαία δεν πήγε στο ελεκτικό συνέδριο, τελείως τυχαία δεν ορίστηκε ότι το 2010 οι αποσβέσεις δεν επεκτείνονται, προφανώς, και άρα έπρεπε από το 2010 η περιουσία του ΟΑΣΤ να έρθει στο ελληνικό δημόσιο. Από το 2010 μέχρι σήμερα κανείς δεν πήρε την περιουσία του ελληνικού λαού από τον ΟΑΣΤ να τη φέρει στο δημόσιο. Άρα η περιουσία που έχει ο ΟΑΣΤ, κατά τη γνώμη μας, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο ΟΑΣΤ έχει υποχρεώσεις περίπου 119 εκατομμύρια ευρώ. Έχει διεκδικήσεις, ο Θεός να τις κάνει διεκδικήσεις, αλλά ας πούμε ότι έχει διεκδικήσεις 125 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι να κοστίσει το δημόσιο? Βεβαίως όλα αυτά θα τα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη, οι καθαριστές. Το συγκοινωνιακό έργο θα μειωθεί προκειμένου να κοστίζει λιγότερο στο... Αυτό είναι το ερώτημα που ρωτάει. Κύριε Βασιλόπουλε, πώς θα μειωθεί το συγκοινωνιακό? Θα αυξηθεί το εισιτήριο? Λέω, πώς θα μειωθεί? Πιο μειωμένο από ό,τι είναι σήμερα. Δεν γίνεται να υπάρχει συγκοινωνιακό έργο στη Θεσσαλονίκη. Έχετε κάνει μελέτη, φαντάζομαι, που δείχνει ότι με αυτό το συγκοινωνιακό έργο έχουμε συμφέρει βρει... να το λειτουργεί το δημόσιο. Έχουμε βρει, βεβαίως, έχουμε βρει. Έχουμε καταρχάς σαν επιξίδα το κόστος λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Που δεν είμαστε και χαρούμενοι. Όλοι μας. Θέλουμε να το βελτιώσουμε. Όταν έχουμε λοιπόν στην Αθήνα την κατάσταση που βιώνουμε κάθε μέρα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ χειρότερη, αλλά το κόστος είναι πολλαπλάσιο. Με πολύ λιγότερα λεωφορεία, με πολύ λιγότερους επιβάτες, πώς μπορεί να δικαιολογήσει κανείς μια τέτοια κατάσταση για δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη? Ναι. Οι θέσεις εργασίας δεν θα μειωθούν? Όχι, βέβαια. Οι εργαζόμενοι διασφαλίζονται πλήρως. Ναι. Αυτό που δεν διασφαλίζεται και ήταν μέχρι σήμερα, μέχρι χθες μάλλον ψηφίστηκε το νομοσχέδιο διασφαλισμένο, ήταν τα κέρδη των μετόχων. Γίνεται να έχουμε τόσα εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο να δίνονται του ελληνικού λαού και αυτή η διοίκηση να μην έχει πληρώσει το ΙΚΑ, να μην πληρώνει τα δουλευμένα των εργαζομένων, να μην πληρώνει την εφορία? Γίνεται οι προμήθειες να γίνονται με απευθείας ανάθεση σε όλα? Να μην γίνεται ένας διαγωνισμός? Γίνεται να νοικιάζουν τα μαξοστάσια και τα ακίνητα από ένα συνεταιρισμό που είναι η ίδια μετοχή? Αυτά λοιπόν είναι
ο ιδιωτικός τομέας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι. Λοιπόν, προχωράμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Ναι, να πω 2-3 από το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού. Εννοείται. Να κάνω δύο ερωτησούλες. Υπάρχουν πολλά από το χαρτοφυλάκιο. Ωραία. Στο χαρτοφυλάκιο λοιπόν υπάρχει μια εκκρεμότητα με την Τρενόσε. Υπάρχει μια εκκρεμότητα στην υπογραφή της σύμβασης. Τι γίνεται, γιατί καθυστερεί, ποιος είναι υπεύθυνος, τι ακριβώς συμβαίνει μας. Δεν νομίζω ότι καθυστερεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη σύμβαση, έχει σταλεί στο ελεκτικό συνέδριο. Υπήρχε στη σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και της Τρενοσέ μία, αν θέλετε, μη διευκρινισμένη περιοχή. Δηλαδή υπήρχαν άλλες προβλέψεις σε κάποιες σελίδες, δεν επιβεβαιωνόντουσαν σε κάποιες άλλες. Ήταν τελείως τυπικό το θέμα. Στάλθηκε αυτή η αλλαγή στο ελεκτικό συνέδριο. Φαντάζομαι έχει γίνει εκ παραδρομής, δεν περιλήφθηκε. Και περιμένουμε την απάντηση και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και τελευταίο, υπάρχει και μια διάθεση να αλλάξει λίγο το περιβάλλον στο επάγγελμα του μηχανικού. Μπορούμε να πούμε έτσι 2-3 βασικές αλλαγές επιγραμματικά. Ας μην φάμε περισσότερο το χρόνο για το επάγγελμα. Καταρχάς πρέπει να δώσουμε. Ναι, ναι, ναι. Τα έχουμε ψηφίσει αυτά και πιστεύω ότι είναι σε μια κατεύθυνση που τα ήθελε πολλά χρόνια ο τεχνικός κόσμος. Δηλαδή, να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα όλοι οι διπλωματούχοι μηχανικοί και όλοι έχουν, όσοι ασκούν μέρος του επαγγελματός του μηχανικού. Θα πρέπει να έχουμε άλλες διαδικασίες. Ψηφίστηκε πέρσι τον Αύγουστο, όπως γνωρίζετε, το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις και τα δημόσια έργα. Ολοκληρώνεται με ένα νέο νομοσχέδιο τώρα που προβλέπει κεντρικά ηλεκτρονικά συστήματα για τα μητρώα των μηχανικών, για την παρακολούθηση των δημοσίων και των ιδιωτικών έργων και πολλά άλλα, ένα παρατηρητήριο τιμών για να έχουμε μία τιμολόγηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων που θα είναι εύλογη και δεν θα είναι σαν και αυτή που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά ήταν ζητήματα που τα ζητούσε δεκαετίες τώρα ο τεχνικός κόσμος και δεν γινόντουσαν. Γίνονται επιτέλους. Χθες με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του ΟΑΣΤ βγαίνει σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα για τις δημοπρασίες των δημόσιων έργων και των μελετών δημοσίων έργων που είναι με το σύστημα της μειοδοσίας. Επομένως θα έχουμε πολύ πιο διαφανείς διαδικασίες που δεν θα μπορέσουν να γίνονται αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν. Αυτά είναι θέματα τα οποία πλέον εξορθολογίζουν όλη τη χώρα, όλη την οικονομική ζωή της χώρας. Κύριε Βασιλόπουλε, ξέρετε, έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από συστήματα απευθείας αναθέσεων, πρόχειρων διαγωνισμών. Σήμερα. Και κάτι πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Που το διαβάζω, διάβασα στην καθημερινή ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στους διαγωνισμούς από τη συνεχιζόμενη απουσία απαιτούμενων εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες θα μπορέσει να μπει φρένο στο φαινόμενο των υπερβολικών εκπτώσεων. Τώρα το θυμήθηκε η καθημερινή αυτό. Και ότι, αυτό είναι τονίζει καταπληκτικό όμως. Ναι. Η εκτέλεση των έργων να το τελειώσει με ζημία των εταιριών οδηγεί σε χρονοβόρες διαδικασίες αποπεράτωσης και αμφιλεγόμενη ποιότητα κατασκευής των έργων. Ωραία. Εγώ χαίρομαι που η καθημερινή αρχίζει και βάζει μυαλό. Γιατί όταν ήμουν πρόεδρος του ΤΕΕ, θυμάμαι ένα λυσαλαίο πόλεμο που υπήρχε για το άνοιγμα του επαγγέλματος του μηχανικού. Και ήταν τότε υπέρ της κατάργησης των ελαχίστων αμοιβών των μηχανικών. Ήταν ενάντια στα πλαφόν που υπήρχαν για τις εκπτώσεις. Τώρα βλέπω, καταλαβαίνει την καταστρεπτική πολιτική του τότε, που την πληρώνουμε σήμερα, όπως και πολλά άλλα, και ζητάει να περιορίσουμε τις εκπτώσεις. Να. Έφυγε από την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας των απίστευτα μεγάλων εκπτώσεων. Καλό είναι αυτό, είναι ένα θετικό βήμα. Αυτό το λέει και ο τον πρόεδρος του ΣΑΤΕ, ο κύριος. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ το λέγει και τότε όμως. Αθουσάκης, ναι, και ο κύριος Αθουσάκης και αυτός ήταν τότε. Και ο πρόεδρος του ΤΕΕ το λέγει τότε. Που ήμουν εγώ. Η καθημερινή έλεγε, αλλά και πολύ μεγάλη μερίδα του τύπου. Αυτό είναι ένα θέμα που γίνεται διαβούλευση σήμερα και με τις εργοληπτικές οργανώσεις και με τους μελετητές. Είναι πραγματικό πρόβλημα. Είναι η καταστρεπτικές συνέπειες των προηγούμενων χρόνων. Δεν μπορεί και η εργασία αυτή τη στιγμή να ανατίθονται μελέτες με έκπτωση 92%. Εσείς για το σπίτι σας δεν το κάνετε ποτέ αυτό.
το ελληνικό δημόσιο υποχρεώνεται να θέτει τέτοιες μελέτες. Άρα οι μελέτες δεν είναι καλής ποιότητας, τα λέγαμε και αυτά από τότε. Άρα αυτό το πληρώνει ο ελληνικός λαός πολλαπλάσια. Πάνω στη φάση κατασκευής. Σε όλο το χώρο, τον οικονομικό αυτή τη στιγμή, στις προμήθειες και στα έργα, αυτή είναι η λογική, ότι πάμε όσο πιο χαμηλά γίνεται, με εκτόσεις, χαμηλά κόστη κτλ. Και τελικά παίρνουμε κακή ποιότητα. Ναι. Αυτό αλλάζει, θα αλλάξει. Βέβαια θα αλλάξει. Οι νέες οδηγίες που έχουμε φέρει και στην Εθνική Νομοθεσία πέρσι τον Αύγουστο, επιτρέπουν, έχουν συγκεκριμένες δομές και έχουν και συγκεκριμένες προβλέψεις. Αυτό πρέπει να γίνει μια διαβούλευση και με τις μελετητικές και με τις εργοληπτικές οργανώσεις και με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου τέτοιου είδους φαινόμενα να περιοριστούν. Ήδη υπάρχει πρόληψη στον νόμο που πέρασε για τις υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίος κανόνας. Είναι μια αρμοδιότητα που την έχουν οι αρχές που κάνουν τους διαγωνισμούς, οι αναθέτουσες αρχές, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε και έναν κανόνα ενιαίο για να μπορέσουμε να το περιορίσουμε σε όλη τη χώρα. Πάμε τώρα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να κάνουμε ερωτήσεις που αφορούν την καθημερινότητα. Την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, ηλεκτρονικό εισιτήριο, τι γίνεται? Ξεκίνησε το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Χθες περάσαμε και μια τροπολογία για τις κάρτες τις ηλεκτρονικές, προκειμένου να μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ να κάνει ειδικά προγράμματα εκπτωτικής πολιτικής. Πιστεύουμε ότι μέχρι το... Δηλαδή μπορούμε τώρα σήμερα να πάμε να αγοράσουμε. Υπάρχουν σημεία που μπορείτε να πάτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά. Ναι, εντάξει, πάντα σημεία. Και πριν σημεία υπήρχαν, να ξέρετε. Και ήταν και πολύ λίγα. Σε ποια σημεία είναι? Έχουν τοποθετηθεί POS, από ό,τι ξέρω, σε όλα τα περίπτερα και τους σταθμούς που προμηθεύανε και πριν εισιτήρια. Όσοι δέχτηκαν, τέλος πάντων, και έχουμε ένα σχέδιο να τριπλασιαστούν αυτά τα σημεία με την προμήθεια και νέων μηχανημάτων. Υπήρχε ένα πρόβλημα, κυρία Σιμή. Το πρόβλημα ήταν, φιλοξενούσατε πριν ένα νομικό από την Αρχή Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο, η οποία καθυστέρηση που υπήρχε από τις παρατηρήσεις της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων είναι από τις ευχάριστες καθυστερήσεις. Δηλαδή, έθεσε τέτοιους όρους ώστε να μην μπορεί κανείς, ακόμη και αν δουλεύει σε αυτές τις εφαρμογές μέσα στον ΟΑΣΑ και στις αστικές κοινωνίες, να βρει ποια είναι η δική σας κάρτα, ποιος είναι ο αριθμός της. Ήταν θέμα προσωπικών δεδομένων, γι' αυτό και πού έχετε μετακινηθεί. Λοιπόν, άλλο. Είχατε πει ότι οι βανδαλισμοί, είχατε δηλώσει, δεν έχουν να κάνουν με τους μπαχαλάκηδες, αλλά με τη μαφία πλαστών εισιτηρίων. Και άλλα. Ωραία. Σε αυτό μένω εγώ και τι θα γίνει. Διότι... Τι εννοεί τι θα γίνει? Όταν μπει με το καλό, περάσουμε το μεταβατικό διάστημα διπλής εφαρμογής του συμβατικού εισιτηρίου και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και λειτουργήσει μόνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο, θα καταλάβουν όλοι από πού ήταν η διαφορά και οι απώλειες των εσόδων των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα. Θα αποδειχθεί περίτρανα ότι το εργοστάσιο που πιάστηκε λίγους μήνες μετά το κύκλωμα κλοπής μέσα στις αστικές κοινωνίες, ότι τύπωνε όχι μόνο πλαστά αλλά και κανονικά εισιτήρια, και ποιο ήταν, αν θέλετε, η διαφυγή εσόδων των αστικών συγκοινωνιών. Και πού πήγαιναν. Και πότε έχετε προγραμματίσει ότι όλο αυτό θα ολοκληρωθεί? Είχαμε προγραμματίσει τον Ιούνιο να ξεκινήσει η δοκιμαστική περίοδος και τον Σεπτέμβριο να έχουμε μόνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ελπίζω ότι μετακινούμαστε μόνο ένα δίμηνο και άρα μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε αρχίσει αποκλειστικά να υπάρχει μόνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Στα διόδια, πότε θα αρχίσουμε να πληρώνουμε ανάλογα με τα χιλιόμετρα? Λιγότερα. Ακούστε, ο σχεδιασμός που έχουμε είναι μέχρι τέλος του χρόνου να βγει ο διαγωνισμός για το ενιαίο ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδιών. Εκεί μάλλον δεν θα έχουμε καθυστέρηση, θα πάμε και νωρίτερα. Και μέσα στο 2018 να έχουμε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα με πρώτο αυτοκινητόδρομο που θα εφαρμοστεί, την Εγνατία Όδο. Εκεί είναι πραγματικά μια μεγάλη τομή. Είναι ένα δίκαιο σύστημα και ο στόχος μας είναι όχι μόνο το δικαιότερο σύστημα, αλλά να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με τους παραχωρησιούχους για να έχουμε και μικρότερη τιμή διοδίων.
Ναι, γιατί δηλαδή έχει παραγίνει τώρα αυτό το κακό, έτσι. Κύριε Βασιλόπουλε, τι εννοείται έχει παραγίνει? Αυτοί που έκαναν τις συμβάσεις για τους αυτοκινητόδρομους έγραψαν στα παλιά τους παπούτσια τον πολίτη και την κοινωνία. Απλό είναι. Ναι, αλλά δεν υπάρχει μία πρόβλεψη. Όταν ήρθατε, πριν βγείτε, είχατε ναι, πει βεβαίως ότι αυτό θα αλλάξει. Είχατε και δεν άλλαξε. Βεβαίως, έτσι είναι. Ίσα-ίσα μπήκαν περισσότερα δηλαδή. Όχι, δεν μπήκαν περισσότερα. Μπήκανε αυτά που προβλεπόταν συμβάσεις. Που προβλεπόταν, αλλά στον πολίτη αυτό μένει ότι εγώ ξεκίνησα με και δικό σας περισσότερα διόδια. Αυτό είναι και ο δικός σας ρόλος, να ενημερώνετε αξιόπιστα τον πολίτη. Αλλά δεν ισχύει ούτε αυτό. Τώρα με το ηλεκτρονικό αναλογικό, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό είναι το παραγωγικό κομμάτι της κουβέντας. Όχι, να πάμε στο... Μειώνεται το κόστος της διαδρομής, διότι πληρώνεις αναλογικά με τα χιλιόμετρα που κάνεις, έτσι. Με το πόσο διάστημα έχεις διανύσει. Με το σύστημα που φροντίζουμε να βάλουμε, δεν έχεις διαφυγή από το παράπλευρο δίκτυο στα βαριά οχήματα, που αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν τα διόδια, γιατί θα αυξηθεί ο συγκοινωνιακός φόρτος. Δεν είχαμε δυστυχώς ένα ευέλικτο σύστημα που να μπορούσε να έχει ως μεταβλητή το χρόνο, αλλά έχει ως μεταβλητή μόνο το ύψος των διόδιων. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα και πιστεύω θα το καταφέρουμε. Εγώ θέλω ακόμα μία ερώτηση για τα Uber. Τι θέλετε να σας πω για τα Uber? Τι θα γίνει, θα σταματήσουν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν με άλλο καθεστώς? Ακούστε. Έχουμε έτοιμο σχέδιο νόμου, διότι η δράση και της συγκεκριμένης εταιρείας και άλλων εταιριών, παρότι είναι η εκλεκτή του κύριου Κυρανάκη, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, δεν συνάδει με κανένα νόμο ή πλαίσιο που έχουμε στη χώρα ή στην Ευρώπη. Πώς όλη την Ευρώπη υπάρχουν? Όχι, σε όλη την Ευρώπη τους διώχνουν. Διότι δεν φορολογούνται, δεν έχουν υπεύθυνους, δεν τηρούν τον νόμο, δηλαδή έχουν στήσει κενά νόμων με τη συνεργασία των προηγούμενων κυβερνήσεων και άρα αντί να νοικιάζουν αυτοκίνητα με οδηγό χωρίς καμία προδιαγραφή, επί της ουσίας ασκούν συγκοινωνιακό έργο όπως τα ταξί, άρα πρέπει αν μη τι άλλο να έχουν τους ίδιους όρους που έχουν και οι αυτοκινητιστές, οι επαγγελματίες. Άρα θα αλλάξει το πλαίσιο, όχι ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν. Να είστε σίγουροι ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν αν έχουν το ίδιο πλαίσιο. Γιατί δεν θα είναι ανταγωνιστικοί. Μάλιστα. Πολύ σύντομη ερώτηση. Καταρχάς να σας φορολογηθούν πρώτα. Ας μάθουμε ποιοι είναι. Εσείς ξέρετε? Όχι. Ξέρει κανείς? Έχουν γραφεία? Έχουν κάποιον εκπρόσωπο? Ξέρετε ποια αυτοκίνητα είναι αυτά που συνεργάζεται η Uber? Αν οι οδηγοί που έχει είναι επαγγελματίες ή όχι? Αν αυτά τα έκαναν οι αυτοκινητιστές, οι ταξιτζίδες, θα τους είχαν κρεμάσει τα προηγούμενα χρόνια. Αν αυτά που κάνει η Uber. Μάλιστα. Για πες και το τελευταίο, γιατί μας πει όμως ο κ. Κυρανάκης που τους λατρεύει, ας πούμε, εκεί, θα μας πει. Όχι, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να το ρωτήσετε. Να το ρωτήσετε. Και τον κύριο Μητσοτάκη και όλους τους υπόλοιπους. Θα ρωτήσουν τον κύριο Κίρτσο που έρχεται. Δεν σας δίνω. Ναι. Λοιπόν, συζητάμε εδώ μεταξύ μας για τον ανασχηματισμό, πότε θα γίνει κτλ. Το έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο να σας αλλάξει ο Πρωθυπουργός, να μην είστε πια υπουργός? Ναι, με μια χαρά. Αυτό. Να ξεκουραστώ και λίγο. Να ξεκουραστώ. Μην τυχόν και σας δελεάζει η ιδέα για το Δήμο Αθηναίων. Όχι, κύριε Βασιλόπουλε, αυτά είναι θέματα που είναι αρμοδιότητα αποκλειστική του Πρωθυπουργού. Εμείς είμαστε προσιλωμένοι και ταγμένοι στρατιώτες στο να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και πιστεύουμε ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας θα καταφέρει. Ωραία. Τόσο θα τη βρούμε την απάντηση. Λιγότερο από ένα λεπτό. Θα τη βρούμε την απάντηση μπροστά μας. Κρατάμε το βίντεο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε.